Η δραματική επιστολή της Κατερίνης Νικολαίδου προκάλεσε την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας, προτάσεις βοήθειας από Νορβηγία, Γαλλία, Αμερική και όλη την Ελλάδα. Δίχως άλλος, η επιστολή της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Γόμφων, με την παρέμβαση χθες στην εκπομπή «Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα», άγγιξε τις ψυχές. Όχι μόνο πήρε πανηλία διάσταση το θέμα, αλλά ξέφυγε και από αυτά τα σύνορα της χώρας, ευαισθητοποιώντας ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Για το ποια παιδιά και πόσα παιδιά, είτε μέσα στο κέντρο των Τρικάλων, είτε από άλλες περιοχές του νομού μας, πραγματικά υποφέρουν και δεν έχουν ούτε τα βασικά, τουλάχιστον στη διατροφή και ένδυση, να κατέχουν. Κάνω έκκληση λοιπόν στους αγαπητούς μου φίλους, διευθυντές και συναδέλφους, να έρθουν σε επαφή μαζί μου και να κάνουμε μια πρώτη καταγραφή λοιπόν όλων αυτών των δεδομένων. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών νομού Τρικάλων, κ. Σεραφείμ Ψαράς, με παρέμβασή του σημειώνει πως το πρόβλημα είναι υπαρκτό και οφείλουμε, όπως είπε, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχω κάνει και κάποιες προτάσεις επίσης για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Αλλά το ένα μυαλό το δικό μου κατέβασε κάποιες ιδέες. Περιμένω και τα δικά σας μυαλά να κατεβάσουν και άλλες περισσότερες ιδέες και να μην αφήσουμε λοιπόν το όνειρο, το χαμόγελο και την ελπίδα από τους μαθητές μας να σβήσει.